Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η εθνική ρυθμιστική αρχή στον τομέα της εποπτείας και του ελέγχου και της ρύθμισης της ασφαλούς χρήσης των ακτινοβολιών στη χώρα. Στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, η χρήση των ακτινοβολιών είναι εκτεταμένη από τις απλές ακτινολογικές εξετάσεις μέχρι τις πιο σύνθετες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείας κλπ. Σε κλάδους βιομηχανίας, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, και αυτές αφορούν το μεγάλο σκέλος των αποκαλούμενων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αυτό που ο κόσμος καταλαβαίνει σαν ραδιενεργίες. Πλάι στις ραδιενεργές ακτινοβολίες υπάρχουν και οι μη ραδιενεργές, οι μη ιοντιζουσές ακτινοβολίες, που επίσης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, και εδώ πλέον αναφερόμαστε σε εκπομπές της κινητής τηλεφωνίας, των γεραιοδιατάξεων, στις υψηλές συχνότητες, στις χαμηλές συχνότητες, στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύως. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας λοιπόν είναι η εθνική ρυθμιστική αρχή, η οποία ασχολείται με την εποπτεία, τον έλεγχο και τη ρύθμιση της ασφαλούς χρήσης των ακτινοβολιών στη χώρα μας. Το όνομά της όντως δημιουργεί άλλου είδους συνειρμούς, αλλά είναι ιστορικό όνομα, γιατί ιδρύθηκε στις αρχές δεκαετίας του 50 στη χώρα μας ο οργανισμός φορέας με την ονομασία Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και έχει διατηρήσει το όνομα. Βέβαια, ο οργανισμός εκείνος έγινε με άλλη στόχευση και με άλλου είδους προϋποθέσεις. Στην πορεία αυτό άλλαξε, γιατί πλέον, όπως γνωρίζουμε, στη χώρα μας δεν τίθεται θέμα πυρηνικής ενέργειας. Διαβάζω εδώ για την παρουσίαση του έργου Πρίσμα με τίτλο «Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πυρηνικού συστήματος ακτινοβολίας». Οι Έλληνες τώρα κολλήσατε τώρα μεγάλη ποσότητα ακτινοβολίας. Όχι. Όχι, βρίσκονται και τα αποτελέσματα του έργου έχουν δείξει ακριβώς ότι η ακτινική επιβάρυνση του ελληνικού πληθυσμού είναι κοντά στο διεθνή μέσο όρο. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να γνωρίζουμε. Κάθε σύγχρονο κράτος οφείλει να γνωρίζει ο πληθυσμός του κατά μέσον όρο σε τι εκτίθεται από τεχνητές και φυσικές πηγές, για παράδειγμα από ιατρικές εκθέσεις ή από τη ραδιενέργεια περιβάλλοντος ή από άλλες τεχνολογικές εφαρμογές. Και είναι μια θεσμική εκκρεμότητα και μια ρυθμιστική υποχρέωση η οποία υπήρχε και η οποία τώρα έχει καλυφθεί, για το οποίο νιώθουμε ευτυχείς και υπερήφανοι. Ο στόχος του έργου δεν είναι μόνο η αποτύπωση της ακτινικής επιβάρυνσης, είναι τα συνεπαγόμενα, και τα συνεπαγόμενα είναι η καλύτερη παρακολούθηση του συστήματος ακτινοπροστασίας, κάτι το οποίο μετράς μόνο, ξέρεις, μπορείς πραγματικά να το εποπτεύσεις και να το ελέγξεις. Άρα λοιπόν, μόνο άμα ξέρεις ποιες είναι οι δόσεις και πώς κατανέμονται, μπορείς να βλέπεις ποια είναι η πορεία και ποιες είναι οι τάσεις οι οποίες παρατηρούνται και αν χρειάζεται σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις να παρθούν ειδικά μέτρα ή αν κάπου χρειάζεται να δοθεί πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητα. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ανάδειξη των ζητημάτων προτεραιότητας. Αυτό αφορά κυρίως τις μη οντίζουσες ακτινοβολίες, όπου θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να αναδείξουμε σαν υπαριθμόν ένα παράγοντα διακινδύνευσης, κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, που είναι η έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία. Δηλαδή η έκθεση στις κλίνες τεχνητού μαυρίσματος, αλλά και στην ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά εδώ προκειμένου αναφερόμαστε στην τεχνητή ακτινοβολία, άρα στις κλίνες τεχνητού μαυρίσματος. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Ίσα-ίσα στην αντίληψη του κοινού, η υπεριόδια ακτινοβολία δεν δίνει ο κόσμος και πολύ σημασία, ενώ αντίθετα δίνει πολύ μεγάλη. Γενικότερα δεν βλέπω τον κόσμο για την ενημερωμένο για τέτοια πράγματα που προσπαθούν την υγεία του, όπως εδώ οι ακτινοβολίες. Και μάλιστα υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι διεθνές. Και αφορά την αντιστροφή της πυραμίδας σε σχέση με αυτό το οποίο στα αγγλικά λέγεται πολύ ωραία risk perception, δηλαδή η αντίληψη κινδύνου. Η αντίληψη κινδύνου στον επιστημονικό χώρο και σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τις ακτινοβολίες και στους τεχνολόγους, είναι εντελώς διαφορετική από την αντίληψη κινδύνου της κοινής γνώμης. Αυτό συμβαίνει και με τις μη οντίζουσες ακτινοβολίες, όπου σύμφωνα με τις κατατάξεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, υπαριθμόν ένα διακινδύνευση είναι η έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία, ενώ στον πάτο της πυραμίδας είναι η έκθεση, για παράδειγμα, στα ραδιοκύματα ή στα RGNA. Στην αντίληψη κοινής γνώμης όμως συμβαίνει το ανάποδο. Και αυτό συμβαίνει επίσης και στις ραδιενεργές ακτινοβολίες, στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Είναι ένα έλλειμμα
επικοινωνιακής αποτυχίας της τεχνολογίας να επικοινωνήσει με τρόπο σωστό και να μπορεί αυτό να περάσει στην κοινή γνώμη. Εμείς οφείλουμε να το αναδείξουμε και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας ώστε να είναι οι πολίτες ενημερωμένοι, γιατί πιστεύουμε απόλυτα όχι μόνο στη διαφάνεια αλλά και στο απλό γεγονός ότι ο πραγματικά ασφαλής πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.